Και εγώ είμαι 45. Αν με έφαγε λάχανο, καλά. 45, άμα πάει πρόλεπ 45 χρονών, μακάρι να το κάνει και μετά. Εντάξει, δεν μα προλαβαίνει. Έλα τώρα, στρέλε την επόμενη, επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Μαοξάκι από Κυλκή. Έλα ρε Μαοξάκι, τι έγινε, γιατί μανουριάζετε ρε με. Λεφτά έχετε. Δεύτερη θέση έχετε. Τι είναι αυτά τα πράγματα ρε. Έχω ξενερώσει το φουλ. Πολύ εμφύλιος ρε παιδάκι. Η Κολοτούμπα συνεχίζεται να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στην ομάδα και μην μιλάτε, αλλά στην ουσία. Ναι, μην μιλάτε, αλλά εμείς με το Σαββίδι δεν τα βρήκαμε και του κάνουμε μαγκίες να πούμε. Ναι. Μην μιλάτε. Και πώς λέγει ο Τζόρνταν, τουμπεκί να κάνουμε. Ναι, να κάνουμε τουμπεκί. Ναι. Άραγε, λοιπόν, να κάνουμε τουμπεκί, τουμπεκί να κάνετε. Πέφτουνε βολίδες απ' έξω από το γήπεδο. Τι τουμπεκί είναι αυτή. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα έχουμε το βαθμολογικό πλεονέκτημα στα play-off. Αυτό είναι προς το όφελός μας. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να βγούμε πρώτοι. Άμα δεν καταφέρουμε να βγούμε και πρώτοι και τώρα που έχουμε αυτή τη βαθμολογική διαφορά, Λοιπόν, θες συμβουλή. Ναι, θες μια συμβουλή. Ναι. Σε 20 μέρες η Gazprom παίρνει ή δεν παίρνει το μεγάλο φιλέτο. Εάν το πάρει το μεγάλο φιλέτο, γίνονται μανούρες, πέφτει η κυβέρνηση, η Σαμαρά, θα έχει πρόβλημα και τέτοια. Θα έχουμε θέματα. Πιστεύω ότι θα το πάρει, αλλά. Μακάρι, μακάρι, αυτό μα. Ναι. Η κυβέρνηση Ραπτόπουλη μετά που θα κλείσω τη γραμμή. Θα ναι. Το μου λίγο, γιατί θέλω να πω και κάτι ακόμα. Τι να σου εξηγήσω, φίλε. Φίλε, εδώ παίζονται πολιτικο-οικονομικά παιχνίδια. Τα χρέη τώρα, αυτό το μήνα, μπορεί. Μπορεί, πιστεύω. Μπορεί. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Αυτό πρέπει να θέλει ο Πάπα. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Πήγε ο Βρίζας μάρτυρα στο δικαστήριο υπεράσπιση του Σακπαζίδη. Εγώ έχω άποψη. Καλά έκανε και δεν έκανε καλά. Πολύ καλά έκανε. Στάσου. Καλά έκανε. Θα σου πω. Ναι. Καλά έκανε επειδή δεν πουλάει τους φίλους του. Και αυτούς που έβερε ο ίδιος στον ΠΑΟΚ. Δεν κρύβεται στη δύσκολη. Απ' την άλλη, σαν θεσμός όμως, σαν θεσμός, είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Πάει να υπερασπιστεί κάποιον ο οποίος βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Αλλά απ' την άλλη μεριά, κοινωνικός είναι ένα θέμα. Εγώ λέω καλώς έκανε. Γιατί το φίλο μου τώρα ο κόκκινος, άμα τον πιάσω στο βατοπέδι να κάνει ιστορίες, θα πάω να τον υποστηρίξω. Θα πω καλό παιδί ήταν, δεν είχε καλό προτεραιότητα κτλ. Όπως και αυτός θα το κάνει για μένα. Είμαστε φίλοι, έτσι. Απ' την άλλη μεριά όμως, αν πάει σαν Μετρόπολης και εγώ έχω φάει από το βατοπέδι, ξέρω τα φιλέ, θα μπορώ να κουφάλω στο Μετρόπολης τι έγινε εκεί κτλ. Το κατάλαβες. Ναι. Good! Καλή εβδομάδα, λέει. Φτάνει τέλος χρόνου. Τέλος χρόνου, αύριο. 5-20. Δηλαδή δεν μπορείτε να δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει παραφράζω κάτι και το βάζω σε κάτι που ταιριάζει. Το ξέρω ότι το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφία. Τι θα πει λακωνίζει. Όποιος μιλάει λίγο είναι σοφό. Άρα εμείς είμαστε άσοφοι. Γιατί μιλάμε πολύ. Η δουλειά μας είναι να μιλάμε. Ναι. Εντάξει, πάμε στον κόσμο. Επειδή κάποιοι ρίχνουν το Facebook του Κωστή Ραπτόπουλου και του Γρηγόρη Κόκκινου. Όλος τυχαίος. Όλος τυχαίος. Ξέρουμε ποιοι είναι. Τα χακάρουν, ε. Ναι, και τους χάκερ τους έχω βρει εγώ. Θα έρθω έξω από το σπίτι με παρέα, να ξέρετε. Υπάρχουν και υπηρεσίες που βοηθάνε, να ξέρετε. Ναι, έτσι μπράβο. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Χαίρετε. Δεν θα πεις κάτι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σας. Στη συνέχεια, λοιπόν, τη χθεσινή μας κουβέντα στη Μαρμίτα, έχω να σου πω τα εξής, φίλε Κώστα. Ναι, ωραία.